Το λοιπόν κύριε Πάνο. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Άλλον έναν οδηγητικό βίντεο μαζί με τον Πάνο. Που είναι πολλές δουλειές. Εντάξει. Καλά είναι για αυτά. Καλά έτσι τούτες, α. Ναι. Εφόσον βρήκαμε χρόνο να πάμε μαζί. Ναι. Νομίζω είναι πιο δημιουργικό και πρακτικό. Κάνουμε και βίντεο. Δεν ανάγκη να παρκάρεις σε κάθε υπηρεσία που σταματούμε. Αυτό είναι τέλειο. Όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα ερωτήματα. Και έχει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει νόημα να μας δώσεις και εσύ τη δική σου οπτική σαν άντρας. Είναι ένα ερώτημα για το future faking, το οποίο κάνει άντρας. Η λέξη future faking, η έκφραση future faking, είναι μια έκφραση η οποία αναφέρεται σε ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να ελέγχουν τα θύματα τους και να τα κρατούν προσκολλημένα, που είναι τώρα ας πούμε δεν σου συμπεριφέρομαι καλά ή τώρα δεν κάνω το έναν ή το άλλο, αλλά στο μέλλον θα. Θα λέγαμε πως ο βασιλιάς του future faking στην πολιτική ποιος ήταν. Όλοι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή είχε ένα κωμικό νούμερο του Χάρη Κλίν νομίζω που έλεγε για τον Παπανδρέου θα. Α, ναι, εντάξει. Νομίζω η πολιτική είναι οι μάστορες του future faking. Φυσικά. Λοιπόν, λέει μια φίλη, σε παρακαλώ Θέκλα, μπορείς να μας βοηθήσεις με τους ανώριμους ανθρώπους, εκείνους που σε λατρεύουν αλλά θέλουν και να κάνουν τα δικά τους άνω των 40 ετών, που σου λένε κάποια στιγμή θα γίνουν όλα. Και είναι κάτω από το βίντεο τι σημαίνει να σε καλύπτει συναισθηματικά ένας άνθρωπος. Θα το ξαδιαβάσω. Όχι. Λέμε τη γνώμη σου. Ποια όλα. Καταρχάς αυτό που είπες πριν, το future faking δεν πρέπει να γίνεται μόνο όταν τέλος πάντων αποφεύγει κάποιος να κάνει κάτι και το υπόσχεται για το μέλλον, γίνεται και σε περίπτωση love bombing. Ναι, ναι. Που δεν αποφεύγει, δείχνει ότι δεν αποφεύγει. Σωστός. Τίποτα και είναι πρόθυμος, πρόθυμη για όλα και ακόμα περισσότερο μελλοντικά. Δηλαδή, ένας ναρκισσιστής ή μια ναρκισσίστρια μπορεί να προσεγγίσει έναν άνθρωπο, να την φλερτάρει, με όλα τα χαρακτηριστικά του love bombing, που η λέξη love bombing σημαίνει βομβαρδισμός αγάπης και είναι η πρώτη φάση που ο ναρκισσιστής πλησιάζει το θύμα του και προσπαθεί να το τραβήξει κοντά του και να το δέσει, όπου βομβαρδίζει εντός εισαγωγικών το θύμα του με πολλή αγάπη και πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ναι. Σε κάνει θεό. Ξέρεις τι θυμάμαι το. θυμάμαι την τελευταία ναρκισσιστική σχέση που είχα, που με τον Πάνο κάναμε διάφορες συζητήσεις αυτές τις μέρες και ίσως να είναι το θέμα του επόμενου βίντεο για τις οικογενειακές ξεκαθαρίσεις και καθαρίσεις. Εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Ξεκαθαρίσεις, ξεκαθαρίσματα και καθαρίσεις. Να μιλήσουμε λίγο έτσι θεωρητικά στο επόμενο βίντεο, στην επιστροφή, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Για το πώς ήταν η ουσιαστική προσπάθεια, η οποία δεν έγινε τυχαία, έγινε επί σκοπού. Και μάλιστα εσύ ήσουν αυτός που το ξεκίνησες και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο όμως. Τώρα μιλάμε για το future faking και το love bombing. Τώρα εσύ είπες ότι... Θυμήθηκα ότι η τελευταία ναρκισσιστική σχέση αυτή που είχα από τον Ιούλιο του 21 μέχρι το Γενάριο του 22, τον πρώτο καιρό του love bombing, ο οποίος ήταν ένα πολύ φτωχικό love bombing. Φαντάσου. Ναι, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεξαρτωμένος και ο οποίος ακόμη δεν έχει καταλάβει την πηγή των τραυμάτων του και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να πάει no contact με τους αρχικούς ναρκισσιστές,
αντέχει και ανέχεται και φτωχικά love bombing. Ναι, ναι. Και είχε πει αυτό το πρόσωπο στη μάνα μου. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Θέκλα. Μου θυμίζει τη Σοφία Βέμπο. Και άλλη έμεινε και κοιτούσε και λέει πω πόσα θέλει πολύ. Αυτός που μετά μου έλεγε ότι δεν είμαι αρκετά παχιά για τα γούστα του. Ναι, ναι, θυμάμαι. Τέλος πάντων, το love bombing είναι η αρχική φάση σε μια γνωριμία όπου ο ναρκισσιστής παρουσιάζεται επιτηδευμένα και καλά πως είναι ένας φάρος αγάπης και φωτός για το νέο πρόσωπο. Είναι τρελός μαζί σου. Πες μας λίγο, γιατί είχες εσύ... Είσαι ο έρωτας της ζωής του, είσαι ο άνθρωπός σου, ο άνθρωπός του. Η αποκάλυψη. Η συμπαντική. Πάντως εγώ νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και στη δική μου τελευταία ναρκισσιστική σχέση και στη δική σου τελευταία ναρκισσιστική σχέση, γιατί ήταν αυτές που μας έφεραν στο σημείο να πούμε κάνει, φτάνει. Φτάνει τόσο, ναι. Όχι άλλο κάρβουνο. Ναι, ακριβώς. Εννοείται ότι μιλούμε σε μια σχέση που είχε ο Πάνος μετά που πεθάνει η μαμά των παιδιών. Δεν μιλούμε για τη μαμά των παιδιών σε καμία περίπτωση. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, μια textbook narcissistic abuse. Ναι, όταν το αντιληφθήκαμε. Situationship. Ναι. Ούτε καν relationship δεν είδα. Η λέξη situationship, ξέρετε τι σημαίνει? Η λέξη situationship είναι ένας νεολογισμός που έρχεται να αντικαταστήσει τη λέξη relationship. Η λέξη relationship στα αγγλικά σημαίνει σχέση και το situation σημαίνει κατάσταση. Situation είναι κατάσταση, κατάσταση. Δεν εννοώ ότι εσύ έκανες situationship, αλλά εσύ έκανες σχέση και... Εγώ νόμιζα ότι είναι σχέση και αυτό ήταν situation. Ήταν situationship. Εντάξει, γιατί μια σχέση έχει σίγουρα άλλα στοιχεία και άλλα χαρακτηριστικά και ένα από αυτά μιας πραγματικής σχέσης είναι ότι δεν υποσχόμεθα πράγματα τα οποία δεν τα πραγματοποιούμε άμεσα. Θέλει κότσια η αγάπη. Ναι. Για πες μας λίγο για αυτό το future faking. Για ποιο το προσωπικό? Ναι, να θες να πω και εγώ, δεν έχω θέμα. Όχι, δεν, εντάξει, μωρέ, εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Όχι, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, να σου πω γιατί. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ψυχοεκπαίδευση γύρω από τις ναρκισσιστικές κακοποιητικές σχέσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν πότε κάτι που συμβαίνει μέσα σε μια κατάσταση είναι μια φυσιολογική λειτουργία ενός ζευγαριού. Είναι μια, όχι η λέξη φυσιολογική, τι εννοώ, είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της αγάπης και της σχέσης και πότε είναι κάτι κακοποιητικό. Γιατί να σου πω, γνωρίζετε ένα άντρας με μια γυναίκα, εντάξει, και ο άντρας λέει μου αρέσεις πολύ, είσαι γυναίκα της ζωής μου, όλα αυτά τα πολύ έτσι ενθουσιώδη, αγαποβομβαρδιστικά εισαγωγικά. Αυτά τα μεγαλειώδη. Ναι, ναι. Και δείχνει, ρε παιδί μου, ιδιαίτερη σπουδή και ενδιαφέρον, ειδικά μέχρι να αρχίσει να έχει και σεξουαλική σχέση με εκείνο το πρόσωπο, άρα να παίρνει και συναισθηματική ναρκισσιστική παροχή και σεξουαλική ναρκισσιστική παροχή. Και όταν περνάει ένα ικανό χρονικό διάστημα, δηλαδή τώρα δύο άνθρωποι γύρω στα 40, εμείς είμαστε γύρω στα 50. Δύο άνθρωποι γύρω στα 40, πόσο καιρό χρειάζονται μετά που θα ξεκινήσουν τη σχέση τους για να αποφασίσουν, εάν όντως θέλουν να κάνουν σχέση, ότι ενώνουμε τις ζωές μας? Δεν ξέρω, να πούμε διάστημα, νομίζω ότι είναι... Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται να περάσει ένα πρώτο διάστημα γνωριμίας και αναγνωριστικό, ρε παιδί μου. Ναι. Όταν όντως νιώθεις αγάπη, όταν όντως είσαι σίγουρος, είσαι σίγουρη ότι αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που ταιριάζει μαζί σου, ότι όντως είναι ο άνθρωπός σου, τι σε κρατά από του να ενώσεις ουσιαστικά τη ζωή σου?
Ο άλλος, παιδί μου, μπορεί να εννοεί είσαι ο άνθρωπός μου για το αυτό που θέλω και δεν στο λέω, δηλαδή το situationship. Δηλαδή όταν λέει ο άλλος είσαι ο άνθρωπός μου, τελικά μπορεί και να μην εννοεί αυτό που καταλαβαίνουμε. Η έκφραση είσαι ο άνθρωπός μου, και έχουμε κάνει και ένα βίντεο για τον άνθρωπός μου με βάση το έχω κάνει μόνη μου. Το τραγούδι. Ναι, ήταν τότε που μόλις είχαμε αρχίσει να συγκατοικούμε. Ναι, με βάση το τραγούδι της Αλεξίου. Κυριολεκτικά η έκφραση είσαι ο άνθρωπός μου σημαίνει ότι έχω πισθεί, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρη ότι είσαι το τέρι μου. Οπότε συνδέομαι ουσιαστικά μαζί σου χωρίς ναι μεν αλλά, ναι σ' αγαπάω αλλά όταν θα το ένα, όταν θα το άλλο. Ναι, για έναν normal άνθρωπο, ναι, χωρίς αυτά, εννοείται, ναι. Μην το παίρνεις δεδομένο ότι η πλειότητα των ανθρώπων είναι ειλικρινής, έντιμη και αυτά που λένε τα εννοώ. Άμα δεν είναι ειλικρινής, όταν το καταλάβουμε και έχουμε νου, γιατί συνήθως δεν έχουμε, το κόβουμε. Τι να περιμένεις, άμα καταλάβεις ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής, τι να περιμένεις να αλλάξει, δεν παίζει. Okay. Άρα, δεν θα βάλουμε χρονικά περιθώρια, όχι γιατί φοβόμαστε να βάλουμε χρονικά περιθώρια με τυχόν και κάποιος μας πει εσείς δεν τα τηρήσατε αυτά τα χρονικά περιθώρια, μια χαρά τα τηρήσαμε. Κοίταξε, ας πούμε, μια και είπαμε textbook case, και τα text, ας πούμε, για τα αναρξάκια λένε ότι περίπου στο πεντάμινο εξάμηνο δεν αντέχει ο άλλος και αρχίζει και άμπρα, πέφτει μάσκα, θέλει δεν θέλει, δηλαδή δεν μπορεί, βαριέται, δηλαδή τσαντίζεται κλπ. Οπότε αρχίζει να σε απαξιώνει και να σου βρίσκει το ένα, το άλλο, εκείνο δεν το κάνεις καλά. Πας και πολύ καλά, αν τους πάρει μόνο 6 μήνες μέχρι να σε απαξιώσουν, είναι καλή φάση. Μήπως άμα είναι σε σχέση, από απόσταση τους παίρνει 6 μήνες να σε απαξιώσουν. Σε σχέση από κοντά, τους δίνω, δεν τους δίνω ένα δίμηνο πριν να αρχίσουν να σε απαξιώνουν. Εντάξει. Γιατί σε σχέση από απόσταση, επειδή δεν συναντιέσαι συχνά με τον άλλον και η επικοινωνία είναι προστατευμένη μέσα από βίντεο κλήσεις, τηλεφωνικά μηνύματα κλπ, είναι πιο εύκολο κάποιος να κρύψει την κακία του και να σε κοροϊδέψει. Ένας βασικός λόγος που εγώ το αποφάσισα και συγκατοικήσαμε σχετικά ενωρίς, δηλαδή ήταν 3, 4, 5 μήνες μετά που γνωριστήκαμε, ναι, ήταν για να σε γνωρίσω και να με γνωρίσεις στην πραγματική ζωή, μέσα σε πραγματικές συνθήκες, και φυσικά έγινε η συγκατοίκηση γιατί ζούσα εγώ στην Κύπρο και ζούσα εσύ στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ο Πάνος δεν είναι Λαρισαίος, ο Πάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαλάνδρη στην Αθήνα. Ήταν stationed, ήταν διορισμένος στη Λάρισα σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει σχέση με τη Λάρισα. Εντάξει. Okay. Γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι ήσουν Λαρισαίος, όχι ότι είναι κακό να ήσουν Λαρισαίος, απλώς εξηγώ ότι ο Πάνος ήταν στη Λάρισα για δουλειά, εγώ ήμουνα στην Κύπρο εδώ που ζω. Από τη στιγμή που η δουλειά του δεν μπορούσε να γίνει online και υπήρχαν και τα παιδιά τα οποία πήγαιναν σχολείο και δεν είναι καλή ιδέα να σταματάς τα παιδιά, να αλλάζουν σχολείο τα παιδιά στη μέση της σεζόν και να αλλάξουν και σχολείο τα παιδιά και συνθήκες τα παιδιά χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι η αλλαγή αυτή είναι πραγματική αλλαγή, δηλαδή δεν παίζουν με τις ψυχές των παιδιών. Αποφάσισα να έρθω να συγκατοικήσουμε για να με δεις και εσύ στην πράξη, γιατί άλλο να με βλέπεις από τη βιντεοκλήση, άλλο να με ακούς το τηλέφωνο, άλλο να ανταλλάσσουμε ωραία μηνύματα και άλλο να με δεις και πως είμαι όταν κοιμάμαι και πως είμαι όταν ξυπνάω και πως είμαι όταν είμαι χαρούμενη και πως είμαι όταν είμαι λυπημένη και πως είμαι όταν είμαι θυμωμένη. Δηλαδή αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία που κάνουν πιο ρεαλιστική τη σχέση. Ναι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που νιώθεις ότι πάρα πολύ πιθανόν, εγώ δεν θα έλεγα είσαι ο άνθρωπός μου πρώτου συγκατοικήσεις με τον άλλον. Νιώθω ότι μάλλον είσαι ο άνθρωπός μου, δεν είναι έτσι? Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν δεν συγκατοικήσεις. Θυμάσαι που μου λέγεις εσύ όταν πρωτού συγκατοικήσουμε είχαμε περάσει 3 εβδομάδες στην Αθήνα, τις γιορτές, ναι, θυμάσαι, ναι, που είχαμε μείνει μόνοι μας, ενώ ήταν η πρώτη φορά που συγκατοικούσαμε, δεν ήταν και τα παιδιά τότε, ήταν τα παιδιά με έναν αλλού. Θυμάσαι που μου έλεγες ότι τώρα που έχουμε ζήσει 3 εβδομάδες μαζί, τώρα είμαι σίγουρος, τώρα ξέρω. Ναι. Θυμάσαι? Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει βήματα, ουσιαστικά βήματα, για να σε συναντήσει
να λέει είσαι ο άνθρωπός μου, να λέει θα είμαστε για πάντα μαζί και να το εννοεί. Σημαίνει ότι κάνει lovebombing. Δεν σκέφτεσαι μόνο. Ναι. Όχι, αυτά σκέφτομαι και λέω υπάρχει και το κόλπο της pop κουλτούρας που λέει για το, την αδελφή ψυχή και για τον κεραυνοβόλο έρωτα και λοιπά και λοιπά. Οπότε, sorry για την και να ακούσουμε μια τέτοια ιστορία και στο μήνα ή στο δίμηνο μπορεί να σκεφτούμε α, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι έτσι, μάνα μου. Δεν είναι έτσι. Πολύ σταδιακά. Εμείς το, θυμάσαι, εμείς όταν αρχίσαμε να μιλούμε, μιλούσαμε πολύ σταδιακά και πολύ, πολύ έτσι reserved, συγκρατημένα. Και εσύ ήσουν συγκρατημένος και εγώ ήμουν συγκρατημένη. Και γιατί ήταν η γούνα μας πολλαπλώς καμένη. Αλλά και γιατί πλέον αποφασίσαμε λίγο πριν από τα 50 και οι δύο. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, ότι την ίδια περίοδο που είχες αποφασίσει εσύ ότι φτάνει άλλο κάρβουνο, είχα αποφασίσει και εγώ φτάνει άλλο κάρβουνο. Ναι, ναι. Οπότε είπαμε δεν θα ξαναπέσουμε με τα μούτρα και δεν θα ξαναπιστέψουμε ούτε τα μεγάλα λόγια στην αρχή, αλλά ότι και τα έντονα συναισθήματα στην αρχή πρέπει να το δούμε στην πράξη. Εγώ θα έλεγα στην κοπέλα ότι αν κάποιος, επειδή το ερώτημα της είναι πολύ συγκεκριμένο και μπορώ να φανταστώ... Εγώ δεν κατάλαβα στο future faking τι είναι αυτό που μπορεί να αρνείται κάποιος και να το μεταθέτει στο μέλλον. Ναι, κάτσε να μέλλον. Σου το διαβάσω ξανά, γι' αυτό σου πέθανε. Ένα λεπτό. Λέει ότι... Ξέρετε, γιατί σου έχω στείλει πολλά... Λέει ότι κάποιος λέει γύρω στα 40 μπορείς να μας βοηθήσεις με τους ανώριμους ανθρώπους, εκείνους που σε λατρεύουν αλλά θέλουν και να κάνουν τα δικά τους άνα τους 40 ετών. Δηλαδή λέει σε λατρεύω αλλά θέλω και να κάνω τη ζωάρα μου. Ποια είναι τα δικά τους όμως? Δεν ξέρω τα δικά τους τι μπορεί να είναι, το να έχουν παραλλήλες καταστάσεις, το να ζουν μόνοι τους και να ασχολούνται με τα χόμπι τους και να μην μπαίνουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν ουσιαστικά τη συνύπαρξη. Έχει σημασία το ποια είναι τα δικά τους, γιατί αυτό που είπες, ας πούμε, να έχουν παράλληλες σχέσεις, αυτό είναι deal breaker. Μπορεί είναι, να μην είναι αυτό. Πάμε στο τελικό ερώτημα που σου λένε κάποια στιγμή θα γίνουν όλα. Εμένα το μυαλό μου πήγε ότι μπορεί να του λέει η κοπέλα, ξέρεις, βγαίνουμε 6 μήνες, βγαίνουμε ένα χρόνο, βγαίνουμε 1,5 χρόνο. Πότε θα συγκατοικήσουμε? Σε λατρεύω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν όλα. Τώρα έχω να κάνω αυτό, τώρα έχω να κάνω το άλλο. Κάποια στιγμή θα γίνουν όλα. Ή για παραδείγμα, θα μπορούσε κάποιος να πει, ξέρεις, τώρα έχω προτεραιότητα στη ζωή μου αυτό και όταν θα το τελειώσω αυτό, αυτό το αυτό μπορεί να είναι ένα project, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια... Μπορεί να είναι ακόμη και... Γιατί το έχω ακούσει και αυτό να το λένε. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου, τότε ναι, να κάνουμε μια σοβαρή σχέση. Όταν μεγαλώσουν τα δικά σου τα παιδιά. Και αυτό, ε. Like. Future faking. Τώρα που... Τώρα που έχεις εσύ μικρά παιδιά, που έχω εγώ μικρά παιδιά, που έχουμε και δυο μικρά παιδιά, δεν είναι ώρα τώρα για να συγκατοικήσουμε, για να δημιουργήσουμε την οικογένεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και μετά. Εγώ το... Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό από γυναίκες. Οι οποίες λένε από τη στιγμή που χώρισα και έχω παιδί ή παιδιά δεν θα κάνω σοβαρή σχέση, μάλλον δεν θα κάνω σχέση συγκατοικήσεις και συμβιώσεις, δεν θα κάνω σχέση ζωής γιατί πρέπει να μεγαλώσω τα παιδιά μου και γιατί και μετά έρχονται και ένα σωρό άλλες απόψεις οι οποίες λέει μα έχεις κόρη και θα βάλεις κάποιον άντρα στο σπίτι σου κλπ. Δηλαδή κάποιες απόψεις οι οποίες λένε στη γυναίκα η οποία μεγαλώνει παιδιά και είναι μονογονέας ότι δεν δικαιούται να έχει μια αυθεντική ερωτική ζωή, ότι δεν δικαιούται να αγαπήσει και να αγαπηθεί, δεν δικαιούται να δημιουργήσει την οικογένειά της, ότι τώρα πρέπει να κάτσεις εκεί να αναλάβεις, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να αναλάβεις όλη σου η ενέργεια, όλα σου τα χρήματα, όλη σου η ύπαρξη, ρε παιδί μου, να είναι αφιερωμένη σε αυτό το μητρικό ρόλο και δεν δικαιούσε εσύ να είσαι και γυναίκα. Ναι. Ή δεν θεωρούμε ότι κόβει το μυαλό σου ούτως ώστε να κάνεις μια επιλογή συντρόφου που να είναι ένας άνθρωπος που να σέβεται και εσένα και τα παιδιά. Ναι. Και αυτό είναι θέμα. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά με τους μονογονείς.
που είτε ήδη σαμποτάρουν. Από τύψεις και ενοχές. Ναι, σαμποτάρουν τον εαυτό τους από το να βιώσει αυθεντικά την αγάπη, ή άνθρωποι που τους προσεγγίζουν δεν τους παίρνουν στα σοβαρά, δεν παίρνουν τη γνωριμία τους στα σοβαρά. Μπορεί να κάνουν love bombing και λοιπά, αλλά στην ουσία θέλουν ένα situationship, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες, να πω. Να μπουν σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια, η οποία αναδημιουργημένη οικογένεια σίγουρα έχει και τις δυσκολίες της, δεν είναι μόνο ευκολίες. Ναι. Άρα νομίζω ότι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων είτε ζουν συνειδητά μια ζωή όπου περιορίζουν τον ερωτισμό τους σε situationships ή ακόμη και one-off, ακόμη και κάποιες συναντήσεις μόνο για το σεξ, ή ανθρώπων οι οποίοι ενώ ερωτεύονται, ενώ γνωρίζουν έναν άνθρωπο που μπορεί να νιώθουν κιόλας πως είναι ο άνθρωπος τους, να το σταματάνε λόγω του κοινωνικού καθήκοντος. Μία μητέρα που είναι μονογονιός ή ένας πατέρας που είναι μονογονιός να κάτσει εκεί πέρα να θυσιαστεί, να μεγαλώσει τα παιδιά του. Ναι, ισχύει νομίζω, ναι. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι, ούτε αυτοί που το επιβάλλουν στον εαυτό τους, ούτε αυτοί που το επιβάλλουν στους άλλους, ούτε οι διάφοροι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, γιαγιάδες, παππούδες, γονείς από εδώ από εκεί, ότι ένας γονιός μπορεί να είναι πολύ πιο καλά ψυχικά και συναισθηματικά, μπορεί να είναι πολύ πιο πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος αν ζει σε αυθεντικές σχέσεις. Θυμάσαι όταν γνωριστήκαμε εμείς, εσύ μου είχες πει, θυμάσαι τι μου είχες πει? Μου είχες πει ότι καταλαβαίνω πως είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να δεχθεί έναν άνδρα ο οποίος μεγαλώνει μόνος του δύο παιδιά, και δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να σου ζητήσω να αναλάβεις τις δικές μου ευθύνες. Και εγώ γελούσα, θυμάσαι? Ναι, σημαίνει. Γελούσα και σου λέω τι, και εγώ έχω ένα σκύλο. Δηλαδή αν τα βρούμε εμείς οι δύο και ερωτευθούμε, θα σταματήσουμε την αγάπη μας, θα σταματήσουμε την ένωσή μας, γιατί έχω εγώ ένα σκύλο? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ναι. Αυτά φαντάζομαι ήταν επηρεασμένα αυτό το σκεπτικό από την αντιμετώπιση που είχες από... Καλά, έχει ακόμα κακές γλώσσες που τα λένε αυτά. Ποια? Αυτά, το ότι έψαχνα εγώ να βρω να μου μεγαλώσουν τα παιδιά σας. Εντάξει, εγώ νιώθω τρομερά ευγνώμων που μου δίνει η ευκαιρία της όριμης μητρότητας. Τρομερά ευγνώμων. Και χωρίς να αγκιοφορήσω, που δεν μπορώ να αγκιοφορήσω τώρα με τα θύματα υγείας που έχω. Γόνιμη είμαι, αλλά να αγκιοφορήσω τώρα με τα αυτοάνωσα, τους διαβήτες και λοιπά, θα επιβιώσω. Και σίγουρα βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου πώς είναι να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά σε αγαπά και να μεγαλώνεις με παιδιά τα οποία δεν είναι δηλητηριασμένα εναντίον σου, δεν είναι γεννήτσαροι από τη γονική αποξένωση που τους προκαλούν πρώοι γονείς, πρώοι πεθερικά, πρώοι σύζυγοι, γενικώς ναρκισίδια του περιβάλλοντος. Άιστα, φτάσαμε στο πρώτο checkpoint. Ναι, φτάσαμε. Έχεις κάτι άλλο να πεις για το future faking? Να πω ότι δεν αξίζει να περιμένουμε να αλλάξει πάρα πολύ κάτι που δεν είναι καλό από την αρχή. Και κάτι που μου είπανε και το θυμάμαι είναι ότι αυτό που βλέπεις στην αρχή από τον άλλον είναι αυτό που θα είναι πάντα και λίγο καλύτερο. Δηλαδή αυτό που βλέπεις στην αρχή από έναν άνθρωπο έτσι θα είναι πάντα, ίσως να είναι και με την τριβή λίγο χειρότερα. Αλλά να γίνει το άσχημο. Όταν λες στην αρχή όμως εννοείς μετά που θα πέσουν οι μάσκες, όχι στην αρχή που κάνει love bombing. Όχι στην αρχή, αυτό το περνάμε, αυτό είναι σαν να μην, ναι. Σαν να μην όταν έγινε. Όταν ξεκινήσει ουσιαστικά η σχέση, όταν σταματήσει η περίοδος του μέλητος, όταν σταματήσει το love bombing. Σε αυτό δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Καμία απολύτως. Είναι αρχικός ενθουσιασμός, μπορεί να σημαίνει και στους δύο. Το θέμα είναι ότι του ναρκισιστή ο ενθουσιασμός παρά είναι υπερβολικός και είναι εντελώς ψεύτικος.
ή μπορεί να είναι και αληθινός. Είναι μια αντανάκλαση της ιδέας που έχει για τον εαυτό του, νομίζω, για τον ναρκισισμό. Ναι, μπορεί να είναι περισσότερο προβολή του έρωτα. Άνθρωπος, ναι. Προβολή του έρωτα του εαυτού του για τον έρωτα όμως, όχι για τον άλλον. Και για τον έρωτα του εαυτού του. Και για τον έρωτα του εαυτού του, ναι. Οπότε αν δεν νιώθουμε, αν πιστεύω, η δική μου συμβουλή αυτή θα ήταν έτσι. Ταπεινά να πω και με ερωτηματικά ότι άμα δεν είναι κάτι καλό, δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά, δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει. Μόνο να χειροτερέψει. Ναι, να χειροτερέψει λίγο μπορεί, αλλά να γίνει αυτό που θέλουμε, αλλά δεν είναι, δεν θα γίνει. Αυτό έχω να πω για το future faking και για τις αποφάσεις. Και θυμάσαι όταν είχες πάρει. Τι ήταν, Μάρτιος ήταν, όταν πήρες την απόφαση για το πότε θα μετακομίζαμε στην Κύπρο, γιατί αργότερα λέγαμε να μετακομίσουμε αργότερα. Θυμάσαι που με ρώτησες, μ' αγαπάς? Ναι. Πάμε γι' αυτό, μ' αγαπάς? Ναι, γιατί έπρεπε να πάρω μια απόφαση μεγάλη, έτσι. Ναι, ναι. Μα αυτό, η αγάπη είναι η αιτία, το κίνητρο, ο μόνος αυθεντικός λόγος για να κάνεις πράγματα, να έρθεις πιο κοντά με τον άλλο και να φύγεις από το θα στο να το κάνεις. Και είπαμε απόφαση, πρέπει να υπάρχει απόφαση. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Η αγάπη είναι απόφαση, δεν είναι λόγια. Το να μην παίρνεις απόφαση, δεν ξέρω τι δείχνει, αλλά δεν νομίζω να δείχνει αγάπη. Σε ευχαριστούμε, μωρό μου, ήταν πολύ ωραία. Παρακαλώ. Η συμβολή σου σε αυτά. Bye. Bye.